Λοιπόν, πριν να επιστρέψουμε στο στούντιο και μιλήσουμε για την εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια κυρίως και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή δεν αντιμετωπίζει, θα δούμε σε τι φάση αντιμετωπίζει είμαστε. Σίγουρα. Ναι, το δεν... είπα να αφήσω και μια νότα αισιοδοξίας, βρε παιδί μου. Θα πάμε μέχρι την Σιτία, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιτίας. Είναι ο κύριος Ζερβάκης, ήταν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα. Με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, σωστά. Ενέργειας περιβάλλοντος, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν εκεί παρόντες στην τηλεδιάσκεψη και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Οι Δήμαρχοι του Νομού Λασιθίου, ο Αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Νίκος Ξηρούς, κατά βάση για τα πλωτά αιωλικά. Ακριβώς. Η χωροθέτηση έχει ανάψει φωτιές. Βεβαίως. Εκεί όπου υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, έχουμε παρακολουθήσει. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε σήμερα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς. Λοιπόν, τι είπατε με τον Υπουργό, τι σας είπε κυρίως και τι περιθώρια υπάρχουν? Ναι. Καταρχήν εμείς επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την έκφραση, την αρνητική έκφραση γνώμης που έχουμε εκφράσει μέσω και των Δημοτικών Συμβουλίων και μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τη χωροθέτηση των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Καταρχήν να πούμε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν ήρθε για γνωμοδότηση από τα συμβούλια τα δικά μας είχε πολλές ατέλειες. Και είχε πολλές ατέλειες όχι σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με το μελετητικό κομμάτι αλλά όσο έχει να κάνει με τη χωροθέτηση και με κάποια στοιχεία τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε. Καταρχήν δεν υπάρχει ακριβής χωροθέτηση. Υπάρχει στο χάρτη ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν είναι ακριβής. Δεν αποτυπώνει το πλήθος των ανεμογεννητριών οι οποίες θα τοποθετηθούν. Δεν αποτυπώνει πλήρη στοιχεία για τον τρόπο αγκύρωσης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών. Και γενικά ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος ήταν αρχικός. Ως γενικό, όμως, Δήμαρχε, ως γενική περιοχή, ας πούμε, για τη Δήμο Σιτίας, δίνει τη περιοχή των Διονυσάδων και του Αθελινόλακου. Σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Είπαμε λοιπόν εμείς ότι καταρχήν είμαστε αρνητικοί τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι εκ προημίου και συλλήβδιν θεωρούμε ότι οι μορφές αυτές ενέργειας πρέπει να είναι αποτρεπτικές, είπαμε ότι όταν θα έρθει η κατεξοχήν χωροθέτηση στις περιοχές μας με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, τότε πραγματικά θα αποτυπώσουμε και την έκφρασή μας. Τι εκφράστηκε εκ μέρους του Υπουργείου σήμερα, για να είμαστε πιο σαφείς. Εκφράστηκε η γνώμη και η θέληση του Υπουργείου και η πρόθεση τα παράκτια αιωλικά πάρκα να προχωρήσουν σαν προτεραιότητα του Υπουργείου και γενικότερα της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει και η διάθεση εκ μέρους του Υπουργείου και εκ μέρους του Υπουργού να δεχθεί τις όποιες αντιρρήσεις και τις όποιες αμφισβητήσεις μπορεί ή τις όποιες τροποποιήσεις μπορεί να ζητήσουν οι κατατόπους τοπικές κοινωνίες. Άρα είναι διαλλακτική, για αυτό το λόγο, διαλλακτική στο ακριβώς. Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Υπουργός ζήτησε από τους δημάρχους, τους κατατόπους δημάρχους να έχει μια κατηδία συνάντηση η οποία θα οριστεί από το Υπουργείο την προσεχή εβδομάδα φαντάζομαι ούτως ώστε να εκφραστούν ακριβώς οι αντιρρήσεις μας σε ό,τι έχουμε να κάνει με τη χωροθέτηση, με τον τρόπο κατασκευής, με όλα τα στάδια διαδικασίας μέχρι και την έναρξη λειτουργίας όταν θα γίνει αυτό το πράγμα, όταν θα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας, ούτως ώστε όπως σας είπα να έχουμε μια καθαρή αποτύπωση και εκ μέρους των Δήμων αλλά και εκ μέρους του Υπουργείου. Άραστε. Διαλλακτικό λοιπόν το Υπουργείο, είδαμε. Φαντάζομαι υπόθηκε για την περιοχή της Ελούντας που επίσης είχε ανάψει φωτιές. Και φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες περιοχές, διότι να σας θυμίσω ότι έχει εκφραστεί και εκ μέρους και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι όλα αυτά τα έργα, όπου και αν γίνουν, πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη και συνένεση από τις τοπικές κοινωνίες, είναι προτιμότερο να μην γίνουν. Είχε εκφραστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η συγκεκριμένη θέση, η συγκεκριμένη άποψη. Εμείς εμένουμε σε κάποια πράγματα που σας είπα που έχουμε ήδη καταθέσει εγγράφως. Αναμένουμε την επόμενη συνάντηση. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πολύ όμορφα. Γιατί να έχουμε ενέργεια, να είμαστε αυτάρκης, αλλά μην γίνουμε και μπαταρία. Σωστά. Νομίζω ότι θα βρεθεί. Στην Ελούντα τώρα. Ναι, εντάξει, όλοι το καταλαβαίνω ότι δεν ταιριάζει τώρα τόσο κοντά στην Ελούντα. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική για τη χωροθέτηση. Γιατί για τα ίδια τα αυτά καθ' αυτά τα πλωτά δεν υπάρχουν για τη δράση, είναι για τη χωροθέτηση.